Αυτό είναι το σημείο που καρφώθηκε το γιοταχή στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον κόμβο σταλίδας μοχού στον ΒΟΑΚ. Νεκρός είναι ο οδηγός του γιοταχή, ηλικία 45 ετών, ενώ ελαφριά τραυματίστηκε ο 37χρονος συνοδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο εφημερεύο νοσοκομείο. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:20 το πρωί. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, το ΕΚΑΒ αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία κλείθηκε για τον απεγκλωβισμό των δύο ατόμων. Όμως ήταν ήδη αργά για τον οδηγό του οχήματος, καθώς ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Κόμπο θανάτου παρά το πω, για να μην είναι. Άκουσα ότι είναι ένα θανατηφόρο τροχείο στο ΒΟΑΚ, στο κυκλικό του μοχού. Και εμείς κατεβαίνουμε εδώ πέρα από το μοχό, πάμε στα Λίδα Ηράκλειο. Κινδυνεύομαι συνεχώς. Εκεί που είναι ο κόμπος, θέλει προσοχή οποιοδήποτε οδηγεί. Εμείς παίρνουμε κάθε μέρα. Προσέχω. Άλλοι που τρέχουν και δεν υπολογίζουν ούτε κώδικα τηρούν ούτε αυτό, θα γίνουν τα ατυχήματα. Ζωή είναι αυτή. Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο το οποίο καταγράφεται στο επίμαχο σημείο, όπου τα τροχεία υλικών ζημιών είναι δεκάδες. Μάλιστα, ορισμένοι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες όταν το όριο πριν το κόμβο μοχού σταλίδας είναι 50 χιλιόμετρα. Να μειώσουν τα γκάζα, να μην σκοτώνται. Έχουν γίνει όμως πολλά ατυχήματα στην περιοχή. Γιατί τα γκάζα. Συνολικά 58 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο νησί μας από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, εκ των οποίων οι 17 στον ΒΟΑΚ. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τονίζουν την ανάγκη υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στο κόμβο σταλίδας μοχού. Σε ένα έγγραφο που χάθησε λίγο στο ΒΟΑΚ, το 2017, μου είπαν ότι δεν είχαν γίνει λέει, κανένα τροχαίο και μετά που τους είπα ότι πιθανόν έχουν σκοτωθεί και άνθρωποι, είχαν συμπληρωματικά από κάτω, έχουν γίνει λέει, 12 τροχαία με ηλικίες ζημιές. Το Φεβρουάριο του 2017. Ναι. Και γίνονται συνεχώς. Στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κάνουν λόγο για ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο δόθηκε στην κυκλοφορία το 2012 στο πλαίσιο του έργου της παράκαμψης μαλλίων. Έχουν ατυχήματα γίνει εκεί. Ναι. Αλλά θέλει προσοχή. Και τρέχουν και σκοτώνονται. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι το Υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής ανισόπεδου κόμβου ή ημικόμβου στο επίμαχο σημείο.